Λοιπόν, ξεκινάμε. Σαν τα χεράκια να ξεκινήσουμε. Χεράκια. Περιμένουμε κάποιο. Όχι. Τι γίνεται εδώ, γάμο του. Α, το φτιάξουμε τον ήχο, μόνο δυνατά, ρε. Αλλά βαριά μου το διαβάζω όλο, μαλάκες. Last, πού είσαι ρε, χαμένος. Ζωντανός, τι κάνεις. Τι κάνεις, πού ζεις, πού είσαι. Δεν σε βλέπω καθόλου. Ούτε ανοίγεις, ούτε τίποτα. By only one person. Οκ, ένα άτομο το έχει φτιάξει μόνο. Θα μου πείτε τώρα αν είναι ήχος κομπλέ, αν δεν το χαμηλώνουμε, οκ. Κάτσε λίγο να δω, brightness. Μπορώ να στο χαμηλώσω ελάχιστα. Complexity. Ωραία, σαν να έχει. Δεν μπορώ να το αλλάξω κιόλας. What? Οκ, ο ήχος ή δυνατά πάλι. Ότι δεν μ' αρέσει το. Το mouse πώς πάει, τέλος πάντων. Can't open the door, really? Εδώ δεν έχει καν χερούλι. Η μαμά πατρίδα, α, είσαι φαντάρος, έλα ρε. Σοβαρά, δεν το ήξερα. Πόσες μετράς, πού είσαι, πότε απολύεσαι. Κωνσταντίν, οκ. Σκύβει κάπως. Όχι. Το πηδάει, το τρέχει. Μα να κάνω που πάω. 83 κουσού, ε, μια χαρά ρε μάνακα, πολύ εσαι, όλα κομπλέ. Από εδώ δεν πήγα ο ηλίθιος. Άντε ρε, καλή αρχή, κολλήσαμε με τη μία, ρε. Κουτί, ποιο κουτί. Αυτό. Σκάλες. Λολ. Απολύεσαι, κουφάλα. Αχ, μαλακά. Ο ήχος οκ, okay, το χαμηλώνω, άμα θέλει το χαμηλώνω κι άλλο, έτσι. Ωραίος. Τι κάνεις, καλά ρε μπράδο, την παλεύω. Okay. Εύκολα και αυτό ήταν. Δεν είναι τόσο χώρο ρε, έτσι, πιο πολύ με γρίφους είναι, ξέρετε. Πάκ, αυτό μη δεν είναι να το αφήσω.
Χαζός. Δεν το είδα. Θα το πάρεις. Εκεί. Ποια πόρτα ήταν κλειδωμένη τώρα. Αυτή. Νομίζω. Ξαναρωτάω, ο ήχος σας είναι κομπλέ. Το πουλί! Το πουλί! Έγινε, ελάστο μου, έγινε. Σε περιμένω. Κομπλέ είναι ο ήχος, okay, thank you, guys. Γκουρούν. Πάνε μωρέ. Θα σε δώσω να σε φάει η μπέμπα, ε. Άιντε. Best paper. What? Γεια σου και σένα. Σου πω την ίδια, όχι, δεν σε θυμάμαι. Για θύμισε μου. Fuck off. Για θύμισε μου, ρε Γιάννη. Να θυμάμαι, ρε brother. Τρία πουλάκια κάθομαι. Θύμισε μου ρε, brother. Κάνει ρε! Κρα, κρα, κρα! Α, τα ενώνω ρε! Αζός! Μαλακ! Το time λογικά θα πάει κάπου... What the fuck? Λοιπόν, αυτό είναι έτσι σίγουρα. Τα βρίσκω όλα και δεν βρίσκω το... Άρα, δεν γίνεται αυτό. Α, μήπως πάει εδώ αυτό. Όχι. Ναι. Έπρεπε να ξεκινήσει το κόκκινο, ρε. Ο Γιάννης δεν μας μιλάει. Αλλά κάτι στο διάλο. Αυτό λογικά είναι... Okay. Okay. Το κίνησε όμως.
Μαλάκα! Easy. Και εκεί. Εδώ. Τίποτα λάθος. Πες ρε Μπράντερ να σε θυμηθούμε λίγο. Μην τρέπεσαι. Γιατί λάθος, μην τρέπεσαι ρε Μπράντερ. Να το. Δεν άνοιγε το λαπί, όχι. Αχ, δύο φτιάρια. Τι είναι αυτό τώρα. Τέσσερα. Δίπλα περίπτωση όνομα καναλιού. Γεια ρε Γιάννα ρε. 4 VI. Και μια ράχνη. Μισούμε, αλλά καλά και όταν αυτό που κουνείται. Άντε πάλι best paper. Τι είναι το... Τι paper, μάνα μαλάκα. Τι. Μυρίδα, λες να είμαι δημοσιογράφος. Δεν είναι 35. Rachel Smith. Μπορώ να πάρω το 0.35, δεν ξέρω το υπόλοιπο.
θέμα. Μαλά για τα αυτιά μου, ρε. Ω. My wife was a tailor. After the death of our first child, she began to suffer from depression. Over time, her condition worsened. She developed memory loss. Sometimes, she didn't even realize what she was doing. It caused many unfortunate accidents. Πώς είναι, Σωτήρη? Πώς ρε, Πρινς? Καλησπέρα, τι λέει, τι λέει? Και το είδαμε αυτό. Καλά, πριν μου, εσύ τι κάνεις? Πώς είπα, Σουζά? Άι, μπέμπα! Μπέμπα! Πού είσαι, μπέμπα? Άγνωστο πάπα, δεν ξέρω, ρε. Πρέπει να μιλήσουμε. Μιλάω και με το φάρμα για να μην κάνω τζαμπα rapid και δεν πάμε πουθενά. Ο τίγρης θα πλώνει στη ζόμπα. Τι καλά μαλακά κύκλους κάνω. Πάλι 4 βία, δεν έχει αλλάξει αυτό, οκ. Okay. Τσίφισες τίποτα. Τσίφισες τίποτα. Του είπα ναι, αλλά δεν ξέρει, μου είπε ακόμα. Οχ. Πριν λέγεται, τι κάνεις, γιατί δεν μπορώ να κουνηθώ. Οκ. Δυο μισή, α, μια μισή. Εγώ περιμένω. Το είχαμε παίξει πριν κάνα 3 χρόνια με το pop αυτό. Αλλά δεν το θυμάμαι καθόλου. Πιο πολύ pop το είχε παίξει, σου πω την αλήθεια. Εγώ δεν το θυμάμαι. Εν τω μεταξύ ρώτησα το chat και είσαι ο μόνος που το θυμήθηκε, ρε. Κανείς δεν το θυμάται, ούτε εγώ το θυμάμαι. Το είχαμε παίξει με το pop πριν κάνα 3 χρόνια. Με την ακρίβεια πόβες το απέξω, όχι εγώ. Μικρό κλειδί, λογικά. Και εδώ.
Να δω. Α, ναι. Πριν σε όλα κόντρα, δεν μπορεί να πάρει άδεια. Το 3 με τη 1. Δεν ξέρω ρε παπαδότε. Δεν ξέρω τι να πω. Θα ειδούμε. Α, αυτό έπεσε. Γαμίσου, μαλάκα, μέσα στο διάλογο της ήχους γαμώ. Λαμμένο παιχνίδι. Easy. Πώς είναι, Δημήτρη, τι λέει. Her belly got bigger. Για τέτοια έχω μυαλό. Για γρίφους έχω μυαλό. But this should have been impossible. Since the death of our first child, our doctor had said that my wife would not be able to get pregnant again. I don't know how it was possible. Μην το λέγετε κανείς. It was good news for us. Για πες γιατί. Thank you.
Μαλάκα σε σένα. Ούψ, είχαμε. Τι να σπάσω με αυτό τώρα που τρέχεται. Α, λογικά, εδώ. Ξαναπάρτω. Γιατί που πήγε και να το πάρω. Το είδες κάπου. Σαφανίστηκε. Άιντε πάλι. Δεν το πήρα, δεν νομίζω το πήρα. Δεν θέλω. Τζόνι, πού το βρήκες? Πού το βρήκες, για πες μου. Πες μου πού το βρήκες. Άμα είναι έτσι, χέσε με μαλάκα. Και εγώ ανοίγω ένα YouTube και τα βρίσκω όλα. Τσίφισα. Με την εφημερίδα. Νουπ. Περίμενε. Λογικά σε κάθε δωμάτιο έχει το δικό του γρίφο, ρε. Λογάκι. Πώς είναι, Μελινάκη? Ωραία, κοιτάξτε ποιος μας θυμήθηκε, ρε. Μας θυμήθηκε, παιδιά, μετά από 1,5 μήνα. Ούτε στη γιορτή μου για χρόνια πολλά δεν μου είπε, ρε. Πού είσαι, ρε Μίλτο, έχεις να πεις μαλάκα 2 μήνες, ρε φίλε. Πού είσαι? Μην να πήγες στους δικούς σου, σε ρώτησα, δεν μου απάντησες. Δεν μου απάντησες. Κι όμως έχεις να πεις 2 μήνες, brother. Φεύγω. Φεύγω. Ένα σημάδι στο τραπέζι. Αυτό είναι στο τραπέζι. Όχι. Μα λέγαμε το γονόμι, δεν θα ξαναμπείς. Δεν σου κάνω πλάκα. Α, ένα πουλί. Νόμι, δεν ξαναμπαινες. Κάνω την πτυχιακή μου και έκανα λίγο quit. Αμάρε, brother, αμάν. Γιατί έτσι? Απηγές. Μελίνα, δεν μου απάντησες.
Αλλά πώς είναι τώρα, έτσι, έτσι, λογικά. Easy. Και μα είναι σίγηση σήμερα, μαλακισμένο. Σκατώστε. Δεν είχα μπαταρία. Ναι, μα είναι σίγηση λίγο, αλλά και... Πού είσαι καλά. Χαίρομαι. I hired a maid. Her name was Mary. From then on, she would take charge of the cooking and cleaning in the house. It was supposed to make things easier, but my wife didn't seem to like Mary. It didn't matter. Πήραμε και οικιακή βοηθό. Ρε τι λεφτά έχουμε, ρε. Ω, αυτός ο ήχος μου σπάει τα τύμπανα, ρε. Μίλη το λέει, για πες μου τα νέα σου. Θα μπαίνεις δηλαδή ή δεν θα μπαίνεις. Τι μόνος να σε ξυλώσουμε, να μαλάκα, να ξέρεις, ρε. Ήμουν έτοιμος να σου βγάλω το VIP γιατί λέω, δεν πρόκειται να ξαναμπεί αυτός. Θα μπαίνεις, δε τσόκλανε. Μπεμπά! Ας την κουρτίνα ήσυχη! Άντε μακάρι ρε μαλέγε μιλ, άντε να δούμε. Άγα! Μαλάγε αυτό με τρόμαξε ρε μαλάγε τώρα. Από πού έπεσε αυτό ρε μαλάκα. Εδώ μεταξύ δεν είναι τόσο χώρο να ξέρετε, δεν έχει... Δεν είναι χώρο, πιο πολύ με γρίβους είναι. Αλλά έχει κάποια σημεία... Είναι ψηλό χώρο Μελίνα, αλλά είναι πολύ, πιο πολύ με γρίφους. Είναι ελάχιστα τρομακτικό, δεν έχει τόσο πολύ jump scares. Είναι πιο πολύ με γρίφους. Άντε, θες να συμμετέχεις. Τι το κάνω το λωστό. Το γι' κάνω εγώ αυτό, ε. Μυαλό. Ω, είναι μπαούλο. Άντε, τι άλλο κωδικό. Γαμώ τη τρέλα μου, γαμώ ρε μαλάκα. Κωδικό, 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 κωδικό. Άντε πάλι, Τζόνι, fuck off, ρε. Ό,τι και να κάνω το ίδιο κωδικό μου λες μαλάκα. Φλαμμένε. Όχι Δημήτρη, απλά δεν ξέρω τι να αγοράσω, είναι πανάκριβα όλα. Η κάρτα λογικά πρέπει να βρω το άλλο μισό για να πάρω τηλέφωνο. Γιατί είναι τηλέφωνο η κάρτα. Α, δεν το έχω βρει ακόμα. Δεν δουλεύει. Πιάνο δεν έχουμε. Μπεμπά, σ' ακούω! Α, οκ. Άρα κάτι μας ξεφεύγει από το δωμάτιο. Δεν μπορεί να έχετε ψήφιο νούμερο ρε γαμό τώρα. Μαλάκα λες, 035. Ακούγεται πολύ κουφό αλλά... Να το δοκιμάσω, περίμενα. 15 ώρες. Α, οκ, okay, μάλλον δεν έφτασε ο κωδικός. 5. Αυτό τι είναι, 2. 8.
Καλά Κωνσταντίνα, με τυρανάει όλη νύχτα. Ένα χερούλι. Μιλά, τι έκανες, πώς περάσεις σήμερα, πού πήγες? Πολτίτσα. Πίσω, γιατί πίσω? Ωχ, α, δεν είναι εδώ ρε. Δεν θυμάμαι. Κάτσε να δούμε. Ωου. Όχι, γιατί είχε δούμε. Ναύλιο με τη μηχανή. Ενώ είναι ανοιχτή. Κάνει τον ήχο που ξανανοίγει ρε μαλάκα, κλαίω. Με τη μηχανή. Α, μια χαρά. Άντε κι άλλο κωδικό. Οκ. Oh. Fuck. Αυτό πώς το αλλάζω? Α! Νοπ! Α, μήπως είναι κουμπί εκείνο εκεί πάνω ρε! Εκεί να δεν κάνω λάθος, ναι. Α, η κάρτα! 6-5-3. My wife began to act very strangely. She spoke less and less and was often angry with everyone. Sometimes I saw her crying. And sometimes I saw her smiling alone. One time I was horrified to find that she was playing with spiders. The doctors determined that her condition was more serious. She needed medication and special treatment. Μιλά και θα κάνεις, θα φύγεις αύριο το πρωί ρε, μια νύχτα πήγες το κλί. Μαλάκα, κάποιος κοπανάει κάτι ρε. Τώρα πόρτα είναι παράθυρο αυτό που το κάνει. What? Μαλάκα! Άμου τι τρέλα που κάνω. Ωραία γάμο. Έκανα έκπληξη, ωραία. Κάτι πάτσα λάθος ρε. 0-35-6-53 δεν είναι. Ναι. Πόρα το πήρε. Ναι, ποιος είναι? Ναι,
πάει ρε μαλάκα. Μες το κλείσαμε, παιδιά. Τηλεόραση, τίποτα ακόμα. Κοίτα μέσα ένα δωμάτιο πόσους γρίφους έχει. Έναν, δύο, τρεις. Δώδεκα. Δώδεκα εντεκάτου. Πού μπορεί να μπαίνει αυτό τώρα. Nope, με τίποτα. 12 και... Ναι, μπορεί να είναι. Θα γίνει μαλακιά τώρα, ρε. Δώδεκα κάτω, τι. Ωχ, γαμίσου μαλακά. Δεν μπορώ, όχι. Από εδώ. Ούτε. Γιατί για να το βάλω από εδώ πρέπει να κάνω ολόκληρο κύκλο. Ρε μαλακατζόνι, δεν νομίζω να είναι αυτό ρε. Ανάποδα. Άρα πρέπει να το πάω αυτό πάλι τέρμα εκεί και αυτό... Μισέ με ρε μαλακα, δεν είναι αυτό με τίποτα. Κολλάει η ώρα με την ημιλή μου. Δεν νομίζω, αλλά... Πώς ρε Σάμεον. Εδώ τι είχε. Κλειδί θέλει, έτσι, ναι. Δέκατε κάτω. Δεν καταλάβω. Φεύγω. Πώς έχει τίποτα άλλο απ' έξω. Πού να πάω. Πάω από εδώ. Α, αυτό το άνοιξα, ε. Τέσσερα.
Άντε ρε, τσάτε καμιά ιδέα, σκοπός είναι να συμμετέχετε ρε. Δώστε καμιά solution. Ο τσάτ κοιμήθηκε. Μωρέ λες. Το κάνω ίδιο. She liked to sew stuffed animals. But the toys were a bit weird. Yes, there is certainly something odd about them. Something unsettling. Άστα χιλιάρικα ρε χαϊδό και βοήθα. Δεν έχει σημασία που θα το δεις το παιχνίδι, έχει σημασία τώρα να βοηθάς. Να, το πουλί. Το κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα το πουλί. Ωραία. Όχ, δεν τα είχε όλα αυτά πριν. Εγώ δεν έχω μυαλό. Έχεις, έλα βοήθα. Τι μπορεί να λέει εδώ πέρα, λέγε. 9 του μήνα έχουμε γιόγκα. 12 γεννάμε. Γάτα, σινεμά. Τρεις μέρες πριν γεννήσουμε θα κάνουμε γιόγκα. 2 μέρες μετά ακριβώς θα δούμε σινεμά. Μετά έχουμε γενέθλια, μετά γυμναστήριο, τεστ. Τι τεστ, εγκυμοσύνης. Αφού γεννήσαμε. Μαλακά. Πού την άνε ρε. Α, της κορώνα. Ωραία, και τι το κάνω το πουλί. Άντε και ανοίξαμε το πουλί, τι το κάνουμε τώρα. Θα πάω μια βόλτα από εδώ. Sorry που θα σου το πω Κωνσταντίν, αλλά αν γεννήσει μια γυναίκα, δεν μπορεί να ξαναγεννήσει. Δεν μπορεί. Πώς να το εξηγήσω, ρε. Αν είναι έγκυος μια γυναίκα, Dark Law δεν δουλεύουν, ναι, καλησπέρα κιόλας. Δεν μπορεί να γεννήσει και μετά από τρεις μέρες να. Πώς να τη το εξηγήσω, ρε μαλάκες τώρα. Είσαι και μικρούλα γαμότα. Ο κουλοχέρης. Όχι, λογικά θέλει κέρμα. Θέλω να βάλω κέρμα από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Dark Glow, καλησπέρα, τι κάνεις. Φεύγω. Ότι δεν γίνεται αυτό που λες. Μένεις μια φορά έγκυος και γεννάς μετά από 9 μήνες. Δεν γίνεται να γεννήσεις μια πρώτη του μήνα και μετά να ξαναγεννήσεις 7 του μηνός ή να κάνεις τεστ. Δεν παίζει. Και τεστ να κάνεις δεν νομίζω να δείξει ότι. Αχ, άνοιξε αυτό. Ότι μετά από μια εβδομάδα, μέσα σε μια εβδομάδα ότι θα είσαι έγκυος. Μπορεί να μείνει έγκυος μετά τη γέννα.
Όχι, δύο μέρες μετά, ναι. Ειδικά το τεστ, δεν γίνεται. Ναι. Salvation, καλησπέρα. Δεν δουλεύουν, είπα. Σε έχω χαιρετήσει 7 φορές, δεν μου μιλάς. Dark, μίλα μας. Ωπα, ρε, μπερδεύτηκα, χάθηκα. Εδώ δεν έχουμε ανοίξει αυτό. Τι γίνεται ρε μαλάκα, πόσο γλύφος έχει ρε φίλε. Α, τώρα κατάλαβα, sorry μας. Δεν είναι sorry, εντάξει, μικρού λέγεις, λογικό είναι, πού να τα ξέρεις. Ντάκ δεν μας μιλάει. 26. Στάζει ρε μαλάκα. Κάτι στάζει το μεταξύ. Οχ, άνοιξε αυτή η πορτά. Να σου γαμίσω. Σούτρε. Όχι, σάλβα, απλά είναι σπαστικό στα χώρο. Για το σπαμάρτα είναι λίτα και... Ε, Μαρή! Α, γεννάμε! Συγγνώμη, έτσι κάνουμε γυναίκα το γεννάει. Μήπως δεν γεννάει, ρε μαλάκες. Μαλάκα, δεν μπορώ, ρε. Push, push! Εντάξει, παιδιά, γεννήσαμε! Τρία, δέκα. Αχ, ένα παπαγατάκι. Τώρα το είδατε αυτό που είδα. Το καταλάβατε ή όχι? Το καταλάβατε? Εδώ πέρα. Το είδατε? Εγώ το κατάλαβα με τη μία. Κοιτάξτε, κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε. Οχτώ. Μαλάκα, τι έχουνε φτιάξει, ρε. Λολ. Να μαζίσει. Γερό και καλό τείχο. Μες στο μπάνιο γέννησε. 8.48, αλλά που, για πού μπορεί να είναι αυτό τώρα, από πού να πάω. Δεν πάει. 8.48, λογικά. Για εδώ. 8.48. Όχι, για εδώ αποκλείται, είναι τετραψήφιο. Εδώ είναι 3. Όχι, πού είναι ρε μαλάκα. What? Πώς πάω πέρα? Αφού κλείστε... Στο διάλογο, μαλάκα. Α! Εκεί... Εκεί είναι τριψήφιο, Μίλτο. Α, τριψήφιο είναι, ρε μαλάκα, το 848. Η ηλίθεια σου νόμιζε τετραψήφιο είναι. Γαμώ, τι τρέλα μου, γαμώ. Μπερδεύτηκα, ρε. When I saw my newborn baby, I was shocked. It had a deformed face. It looked truly horrible.
and then a few hours later, it died. My wife was unconscious from exhaustion when the baby died. And when she woke up, I did not know what to say to her. They got a delay, lol. Σε κομμάζεις γάμο το. Ο γουρούνι χαλάει από όσο φαίνεται σιγά σιγά. Αχ, το παζλ για εδώ. Ναι. Μαλάκα. Λοιπόν, σκύλος. Βάτραχος. Αστέρι. Ήλιος. Σκύλος. Βάτραχος. Ήλιος, αστέρι. Τσία, σου μιλούσα όταν μπήκες, αλλά με έγραφες. Λοιπόν, κάτσε εδώ και να καταλάβω. Ήλιος. Τέρι. Κόκκινο κίτρινο. Κόκκινο. Κίτρινο. Γραμμή. Λολ. My wife nearly went insane. She kept screaming that she wanted her baby back. Τι έκανε ρε! She killed rats, stuffed them with cotton, and called them toys for the baby in heaven. She then killed and stuffed her own beloved cat. For the first time, I found myself actually scared of her. The doctor said she was suffering from severe trauma and psychosis. Δεν σου κάνω πλάκα. Okay. Μαλάκα, θα σε δώσω να σε φάει η μπέμπα, ρε. Αλήθεια. Μας τάπρεξες. Εδώ λογικά θέλει βαρύδια. Εδώ θέλει να βρω ένα κλειδί. Εδώ έχει ένα σπασμένο κλειδί. Εδώ έχει ένα... Όχι, το πιάνο δεν είναι εδώ. Όχι, το πιάνο πού είναι, ρε, σε άλλο δωμάτιο. Good. Χέρμα δεν έχουμε βρει ακόμα, εδώ μας λείπει ένας κωδικός.
Εδώ δεν έχει κάτι, εδώ δεν έχει κάτι, εδώ δεν... Δεν έχει κάτι. Εδώ το έχουμε κάνει. Εδώ κάτι τρέχει τώρα, τι να... Συγγνώμη ρε μαλάκα, τι γεννήσαμε. Τι να το κάνω το seizure. Είναι αυτό ρε. Α, πρόσωπο είναι ρε μαλάκα. Κοβώ, δεν το κόβω. Τι να κόψω. Εδώ μας λείπει ένα κλειδί. Εδώ μας λείπει ένας κωδικός. Εδώ, τι άλλο έχει. Τίποτα. Δώσε να φάει το κοράκι μας τάπληξη. Θα το δώσω, το φάει η μπέμπα. Ψαλίδι, τι θέλω το ψαλίδι, τι να κόψω ρε. Εδώ η τηλεόραση δεν δουλεύει αυτό. Αχ, ναι, τρούβε, τι βλέπετε. Πού το είναι 46, πού το είναι το 888. Ας τα οχτάρια. Ανάποδα είναι ρε μαλάκα. 7. 7. Τέσσερα. 7, 4. Τρία τελευταίο. Το τρίτο τι είναι ρε μαλάκα. 7, 4. Όχι ρε μαλάκα, ανάποδα είναι. Όχι. Τι είναι αυτό. Τέσσερα. Άρα ένα τέσσερα. Μαλάκα μπέρδεμα. Χάιδο δεν είναι αυτό. Εγώ το κατάλαβα. Αυτό τώρα είναι δύο ή πέντε ρε μαλάκα. Γράψτε μου λίγο το chat. 14. Γράψτε μου λίγο 14, μην το ξεχάσω. Και το επόμενο πρέπει να είναι... Δύο. Μαλάκα! 14, 2, 7. 14, 27 πρέπει να είναι. 14-27 νομίζω. Δεν το καταλάβατε, Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι 14-27. Για πού είναι όμως. Δεν το καταλάβατε. Πού παρε, εδώ δεν μπαίνω ή όχι. 14-27. Εδώ δεν έχει κωδικό. Στον παούλο, ποιο παούλο. Εδώ. Τραψήφιο είναι. Ναι.
Δεν το άνοιξα αυτό πριν, όχι. Καταλάβατε πως το βρήκα ή όχι. Το καταλάβατε πως βρήκα το κωδικό, γιατί όλοι λέγατε λάθος νούμερα. Α, κέρμα. Δεν το καταλάβατε. Πάρ' το κέρμα. Α! Όχι. Άμα μπορώ θα σου το εξηγήσω μετά. Πλάκα κάνεις τώρα, έτσι. Μαν... Α, εφτάρια! Αφού κέρδισα! Μαλάκα μου βγήκε πίστη για να μετράω τα φρούτα, ρε. Άντε χαμίσου τα λεφτάρια. Προσπαθούσα να κλείσω το μάτι για να μην αφαιρεθώ. Κλειδί, κλειδί, κλειδί. Για πού το κλειδί. Μικρό κλειδί κιόλας. Μελίνα, γιατί μιλάς, πού είσαι, δεν σ' αρέσει. Λοιπόν, άμα δουλεύει τηλεόραση θα σας εξηγήσω πώς το κατάλαβα, έτσι. Τσεκάρτε. Κατάλαβα και από το κλειδί. Λοιπόν, τσεκάρετε λίγο. Υποτίθεται τα οχτάρια που βγαίνουν, τα οχτάρια είναι κανονικά ένα ρολόι που δείχνει νούμερα, έτσι. Στη συνέχεια, τα κενά είναι τα γράμματα. Άμα δείτε, μετά τα οχτάρια, αυτά που βγάζει, στο πρώτο νούμερο λείπει το άσος, η ευθεία. Εντάξτε. Βλέπετε εδώ, λείπει ο άσος. Εδώ λείπει αυτό. Είναι τα κενά. Για τον Κομωδίνο, λογικά, ναι, για τον Κομωδίνο. Μίλα δεν μιλά, είχαμε μίλα, έφυγε, κοιμήθηκε. Λογικά για εδώ είναι. Α, μάν, αμάν. Λάκα μου κάνεις τώρα, έτσι. Καλό, Μελίνα. 10 τριπώρα, μαλάκα. Fuck! Είκοσι. Τριάντα. Ω, come on! Δεν βλέπω καν τα νούμερα από εκεί τη μεριά! Fuck off! Πιάνο. Και πάμε στο πιάνο. Πού ήταν το πιάνο τώρα, από εδώ ή από εδώ, ρε. Ή εδώ είναι... Α, εδώ είναι.
σιγά να μην το παίξω. Όλο πλάκα μου κάνεις τώρα, έτσι. Συγγνώμη, δουλεύετε! Δεν ξέρω να παίζω πιάνο! Πλάκα κάνει. Ε, μαλάκα. Άσε με ρεφείτε λίγο, ρε μαλάκες. Τώρα πρέπει να το κάνω όλο θέμα μυαλού τώρα. Δεν μου βγει πίστη τώρα, ρε. Τι λες, ρε μαλάκα, δεν γίνεται! Λοιπόν. Τι έγινε τώρα? Γεια σου, detective. Εδώ δεν έχει κάτι άλλο να κάνουμε, έτσι το κάναμε αυτό. Σουβλάκια. Το κάναμε, το ανοίξαμε. The fuck, άρα δεν πάει από εδώ. Το κάναμε. Τι κάνει έτσι? The house was dark and cold. My wife was standing in the hallway. She looked at me with a scary smile on her face. She lunged and everything turned dark. Κοίτα φάτσα, ρε, κοίταξε τα φάτσα, μαλάκες. You need to stuff me with hot and send me to heaven too. Θα γίνει μαλακία, ρε. Θα μου μεταχθεί τίποτα τώρα στη μούρη. Αναμενόμενο. Οπότε δεν πρόκειται να ανοίξει ποτέ, ε. Όχι. Από εδώ είναι μπλοκαρισμένο, πάμε πάλι από εδώ.
πήγε το πουλί ρε μαλάκα? Πού το πουλί? Πουλί! Άντρος το μωρό να σε γαμίσω! Όχι, πού στο διάλενε ρε? Ανά το ρε! Ατρομάζει! Έλα μάμ! Μάμ! Αυτή τι έπαθε! Έλα μάμ! Α, μάλλον θα πρέπει να ανοίξω άλλο ή κάτι να το δηλητηριάσω λογικά για να πεθάνει. Τι κάνω με αυτό? Fuck! Λοιπόν, όπως μπαίνει το κλειδί, πάει να πει πως... Ποιο είναι μπροστά ρε μαλάκα? Από εδώ μπαίνει το κλειδί. Ωραία. Άρα... από εκεί που μπαίνει το τέλος του κλειδιού. Άρα είναι το τέλος του κλειδιού εδώ. Άρα, πάνω μέση, πάνω κάτω, πάνω μέση, πάνω κάτω, πάνω μέση, πάνω κάτω, πάνω μέση, πάνω κάτω. Πάνω μέση, πάνω... Fuck! Όχι, δεν νομίζω να είναι έτσι. Καταρχήν, γιατί έχει τέσσερις σκάλες. Τέσσερις σκάλες έχει το κλειδί, ρε μαλάκα. Εδώ είναι που μπαίνει, άρα εδώ είναι το τέλος. Εδώ μπαίνει. Άρα αυτό είναι το τέλος του κλειδιού. Το τελευταίο τέρμα κάτω. Όχι, γιατί πάει μπροστά μπροστά το τελευταίο. Όταν όμως μπαίνει το κλειδί, το τέλος γίνεται η αρχή του κλειδιού. Άρα πάνω. Χαίρομαι πολύ, Πρίνς. Ψηλά τέρμα κάτω στη μέση, τέρμα. Να μάνα και δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι ανάποδα. Δεν το καταλαβαίνετε, έτσι. Όταν μπαίνει το κλειδί, αυτή είναι η μπροστά μεριά του κλειδιού. Πάνω. Άρα είναι και η μπροστά του κλειδιά του κλειδιού. Άρα αυτή είναι η πίσω. Καταρχήν έχει τέσσερις σκάλες εδώ πέρα. Ρε μπουμπούνες, τι δεν μπορείτε να καταλάβετε? Έφυσα τα χιόνια, πού είσαι χαμένη? Όταν μπαίνει το κλειδί, αυτή η μεριά γίνεται μπροστά μπροστά. Οκ, ανάποδα πάει. Σωστά! Πώς όχι ρε μαλάκες! Ποιο μου λες ρε, πάνω κάτω μέση πάνω. Πάνω κάτω μέση πάνω. Τι? Τι λες ρε Πρίνς? Τέρμα κάτω, έτσι. Πάνω. Μέση. Μαλάκα είσαι χαζός, πού το είδες αυτό? Καταρχήν δεν είναι το κλειδί έτσι. Το κλειδί δεν είναι καν έτσι όπως μου λες. Πού το είδες εσύ αυτό? Κάτω, πάνω.
φούλα που έχεις χαθεί. Ρε μαλάκες, ανάποδα είναι, τι δεν καταλαβαίνετε. Όταν μπαίνει το κλειδί, το τέλος γίνεται η αρχή του. Πήγε τα πόδια μου, μπέμπα. Ρε. Περίμενε λίγο ρε μαλάκες, γιατί ο πρίγκινς μου το παίζει και έξυπνος, περίμενε λίγο. Πάνω, μέση, πάνω, κάτω, πάνω, μέση, πάνω, κάτω, πάνω, μέση, πάνω, κάτω. Πάνω, μέση. Μύρε, μπεμπά! Μπέμπα, φύγε από τα πόδια μου! Θα νευριάσω! What? Το δύο τέρμα κάτω. Το δύο τέρμα κάτω. Για ποιο λόγο τέρμα κάτω το δύο? Μαλάκα, πού τα βρίσκεται αυτά, πραγματικά, πού τα βρίσκεται. Καταρχήν το κλειδί έχει τρεις σκάλες. Πού τα βρίσκεται σε αυτά εδώ πέρα που μου λέτε. Το κλειδί έχει τρεις σκάλες, παιδιά. Τέρμα πάνω, κάτω, κάτω. Πού βρίσκεται τέσσερα πράγματα εσείς. Μπεμπά, θα σε σκίσω. Μαλάκες, περιμένετε λίγο, ρε. Περιμένετε, θα με τρελάνετε λίγο εσείς, ρε. Τσατ! Τρεις είναι οι σκάλες, Τζόνι, τρεις είναι. Μία, η οποία είναι δύο ίδιες. Δύο, τρεις. Οκ. Okay. Περίμενε λίγο. Άμα αυτή είναι η μεριά, άρα πάμε... Με έχετε μπερδέψει, μα λέγα. Δώστε μου λίγο, πέντε λεπτά. Άστο. Άστο, πριν σγάμισε το, περίμενε λίγο. Πάνω, 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 μέση, πάνω. Πάνω, μέση, πάνω. Λοιπόν, άστο γιατί τον ακούω το chat λίγο σε αυτό, μου μπερδεύομαι. Λοιπόν. Άισιχτυρ, άισιχτυρ, μαλάκες που μου λέτε εδώ πέρα ότι είναι τέσσερις σκάλες, έρνουν τρεις μπουμπούνες. Καταρχήν είναι ανάποδο τα κλειδιά, σας λέω, ανάποδο είναι. Εσείς που μου λέτε ότι έχει τέσσερις σκάλες, πώς βλέπετε τέσσερις σκάλες εδώ πέρα από τη στιγμή που υπάρχει δύο ίδιες, μία και μία, άρα τρεις, οκ. Okay. Λοιπόν, το κλειδί όταν μπαίνει από αυτή τη μεριά, από αυτή τη μεριά σε μια κλειδαριά, η μπροστά μεριά της κλειδαριάς, αναγκαστικά επειδή μπαίνει, πάει τέλος. Ανάποδα πάει. Τέσσερις είναι ρε. Τρεις έβαλα ρε Τζόνι, τρεις έβαλα και το άνοιξα. Πώς είναι τέσσερις. Τρεις διαφορετικές είναι. Μία ίδια, φαίνεται το ποντίκι μου φαίνεται. Μία ίδια πάνω. Δύο, τρεις. Δεν είναι τέσσερις. Ωραία. Το κλειδί όταν μπαίνει μέσα σε μια κλειδαριά. Ωραία, μπαίνει. Καταλαβες. Άρα η μπροστά μεριά του κλειδιού. Τώρα σοβαρά τέσσερα είναι, επιμένετε. Τρεις διαφορετικές σας λέω, τρεις διαφορετικές.
και εσείς μου λέγατε τέσσερα διαφορετικά. Από τη στιγμή που μπαίνει το κλειδί, η μπροστά μεριά του κλειδιού γίνεται τελευταία. Πίσω στο κλειδί δηλαδή, τελευταία. Οκ, σκάσε σάλβ. Λοιπόν, ένα είναι ανάποδο αυτό. Δεύτερο ανάποδο είναι ότι η μεγάλη σκάλα πάει να πει ότι είναι η πιο μικρή στην κλειδαριά μέσα. Οκ, η μεγάλη σκάλα πάει να πει ότι είναι το λίγο άνοιγμα. Όταν μπαίνει το κλειδί, σηκώνει τα δοντάκια, οπότε αναγκαστικά το μεγάλο δόντι το σηκώνει λίγο. Το άλλο σηκώνει πιο πολύ. Άι, σηκτήρ, μαλάκες. Ράντε, ρε, μαλακατσόνι, που θα μου πεις η μαλακά παπάρα, φλαμένε. Fuck. Α. Τέσσερις για τέσσερις, παπάρια τέσσερις, μαλάκα. Φλαμένε. Άντε τώρα και μαθηματικά θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ένα γουρούνι ζυγίζει. Πώς τα αλλάζω αυτά, ρε? Α, τα παίρνω και τα βάζω πάνω. Ένα γουρούνι ζυγίζει. Όχι, πολύ ζυγίζει. Θα βάλουμε 100. Πάλι ζυγίζει πολύ, θα βάλουμε 75. Θα βάλω και 50. Όχι, ζυγίζει πολύ. Λοιπόν, γαμώ, 200. Και 100. Και 50. Fuck, και 75. Βγάλε το 50. Βάλε αυτό και βάλε αυτό. Βάλε αυτό και βάλε αυτό. Βάλε αυτό. Βάλε αυτό. Βγάλε αυτό και βάλε αυτό. Και αυτό. Γαμώ το! 175. Δεν παίζει να είναι μόνο 175. 200-150. Δεν παίζει να είναι 200-150. Μαλά κατσόνι, θα σε δίνω, ρε! Θα σε δίνω! Λοιπόν, 200-120-100. Γαμώ, μπερδεύτηκα τώρα. Εργατάκια! Σε γρίφους μου τη λέτε κιόλας! Τσούρε! Τι κέρδισα! Τα αρχίδια μου! Τι κέρδισα! Α, δεν το έκανα! Το έκανα! Αφού το έκανα! What? Το έκανα! Αυτό είναι 2. Δεν κατάλαβα. Τι πρέπει να πάρω τώρα από εδώ μέσα? Πρέπει να πάρω ένα κωδικό για το γουρούνι. Ε! Τριψήφιο. Δεν βγαίνει, ρε Τζόνι. Τριψήφιο. Είναι αδύνατον. Πρόσε ο ρυθμός από τα κιλά και βγάλε το τριψήφιο. Fuck! 170-120. 200. 290. 340. 350-360-370-380-390. 4-15. Δεν μπορώ να το αλλάξω. 4-15 πρέπει να είναι. Έξυπνο. Α, το poison τώρα παίρνω, ε. Ναι, poison. Να δηλητηριάσω το μαλακισμένο το πουλί. Έλα πουλί! Έλα πουλί, μαμ! Πήγε ρε το ηλίθιο. Άγιε ψόφα.
Σόβησε. Εσύ το δημαστά πριν στα αρχίδια μαλάκα, κρα 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 όλη την ώρα. Λοιπόν, για πού είναι αυτό τώρα. Εγώ δεν πάει αναγκαστικά πάνω από εδώ πέρα. Αναμενόμενο, οκ. Okay. Καλησπέρα, Σάλβη. Trapped in the basement. My wife's face had the same expression of bore when our child had died. Despite everything, I really did not expect that she would attack me. But then, everything became clear when I read her diary. Sometimes I would find strange injuries on myself. I could not remember what had happened to me. The doctor said I was suffering from depression and memory loss. Every morning when I woke up, the whole world seemed to change. I would forget what happened the day before. The only thing that was consistent from day to day was the baby, continuing to grow inside of me. I began to write a diary. I wanted to record everything that happened to me. I did not want to forget. Things became more complicated when my husband brought home a girl and introduced her as the new maid. Her name was Mary. She was a beautiful girl, but I had a bad feeling when I looked into her eyes. Every day, my husband would introduce Mary to me because he knew I would have forgotten the day before. The introduction scene repeated day after day. But what he didn't know was that I was recording every day in my journal. I knew more than he thought. I started to feel like my husband and Mary were lying to me about something. And then I discovered what they were trying to hide. My husband was having an affair with Mary. They were taking advantage of my condition to sneak around with each other behind my back. It made me very sad. Τι γίνεται ρε μαλάκα. My only reason for living was my unborn child. Mary had been living with us for 8 months. As I watched her and my husband hide their relationship, I tried to hide my emotions. I could never have imagined how sinister Mary really was until the day she poisoned my food. It caused me severe abdominal pain. It didn't kill me, 50-50. But it killed my son. Those were the most miserable days of my life. I needed revenge. I wanted her to go through the pain of losing a child, just like I did. I was going to make them all pay for the pain that they caused me. After waiting for so long for the end of Mary's pregnancy, the moment finally came. I used a knife to slit her belly and get the baby out. I The baby looked at me and cried. In that moment,
Something touched my heart. I decided to let the little girl live. But my husband and Mary were going to pay for what they did. I burned them. Their two corpses were charred. The police could not identify their faces and believed that it was a murder-suicide, that I had killed my husband and myself. They didn't know about Mary's presence in the house. After that, they took the baby away. This is the last page I wrote. I didn't want to see the diary anymore. It brings back my painful memories. But I will wait for the child to come back. Άρα το παιδί δεν ήταν δικό της. This is the end. By only one person, μα λέγα. Πράγμα, developer είναι μόνο ένας.